Στην παρουσίαση αυτή θα μιλήσουμε για το δαρβινισμό σήμερα και για την ειδογένεση. Η κοινή προέλευση των ειδών εμπεριέχει δύο βασικές θέσεις. Ότι όλα τα είδη προήλθαν μέσω τροποποιήσεων από κοινά προγονικά είδη και ότι οι τροποποιήσεις αυτές οφείλονται στη φυσική επιλογή που δρά πάνω στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων ενός είδους. Δηλαδή, οι μικροδιαφορές μεταξύ των ατόμων ενός είδους δεν είναι ατέλειες, αλλά αντίθετα αποτελούν το υλικό με το οποίο η φυσική επιλογή πλάθει νέες μορφές ζωής. Σοβαρό μειονέκτημα του δαρβινισμού ήταν ότι εκείνη την εποχή έλειπε μία πιστική θεωρία για την κληρονομικότητα. Μία θεωρία δηλαδή που να μπορεί να εξηγήσει πώς μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά από τους γονείς τους απογόνους, αλλά και πώς δημιουργούνται νέα. Ταυτόχρονα σχεδόν με τη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης της καταγωγής των ειδών το 1859, στην Τσεχία, στο μοναστήρι του Μπρνό, έκανε τα πειράματά του ο Μέντελ και δημοσίευσε τα αποτελέσματα το 1866, διατυπώνοντας δύο νόμους της κλασικής κληρονομικότητας, θέτοντας τις βάσεις του κλάδου που αργότερα ονομάστηκε κλασική γενετική. Τα αποτελέσματα των ερευνών του όμως αγνοήθηκαν για 40 περίπου χρόνια. Η θεωρία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής, εμπλουτισμένη με τις γνώσεις από τη γενετική, αποτελούν τον σύγχρονο δαρβινισμό ή συνθετική θεωρία. Η σύγχρονη εξελικτική θεωρία συνδυάζει στοιχεία οικολογίας, γενετικής, παλαιοντολογίας και συστηματικής. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία είναι η ποικιλομορφία των κληρονομικών χαρακτηριστικών, η φυσική επιλογή και η γενετική απομόνωση. Όσον αφορά την ποικιλομορφία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αν εξαιρέσουμε τους μονοζυγωτικούς διδήμους και τα άτομα που ανήκουν στον ίδιο κλόνο μικροοργανισμών, δεν υπάρχει κανένας οργανισμός επάνω στη γη που να είναι απολύτως όμοιος με κάποιον άλλο. Ανάμεσα στους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργείται ο απέραντος πλούτος των μορφών ζωής, δηλαδή η ποικιλομορφία, περιλαμβάνονται οι γονιδιακές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις οφείλονται είτε σε τυχαία λάθη κατά την αντιγραφή του DNA, είτε σε φυσικούς ή χημικούς παράγοντες που αλλοιώνουν τη δομή του DNA. Χάρη σε αυτές δημιουργούνται νέα γονίδια που καθορίζουν την εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι επωφελή για το φορέα τους, ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις είναι πιθανό μια μετάλλαξη να προσφέρει αυξημένες δυνατότητες επιβίωσης στο άτομο που την υπέστη, επειδή τυχαίνει το χαρακτηριστικό που δημιουργεί να είναι συμβατό με τις νέες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. Οι μεταλλάξεις από μόνες τους δεν είναι ικανές να προσανατολίσουν την εξελικτική πορεία προς ορισμένη κατεύθυνση, προσφέρουν όμως το υλικό πάνω στο οποίο δρά η φυσική επιλογή. Η φυσική επιλογή είναι η διαδικασία που καθορίζει την τύχη των γονιδίων στις επόμενες γενιές. Με αυτή τη διαδικασία μεταβάλλεται η συχνότητά τους, δηλαδή το ποσοστό με το οποίο απαντά ένα γονίδιο σε ένα πληθυσμό. Κάποιοι συνδυασμοί γονιδίων προσδίδουν στους φορείς τους είτε μεγαλύτερη βιωσιμότητα είτε μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα. Με τη φυσική επιλογή επιλέγονται τα άτομα που πλεονεκτούν εναντί των άλλων γιατί παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Είναι δηλαδή τα καλύτερα προσαρμοσμένα άτομα. Τα γονίδια των επιλεγμένων ατόμων αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισή τους στον πληθυσμό και στο τέλος επικρατούν. Σταδιακά πληθαίνουν τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιλέγονται, ενώ τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εξαφανίζονται γίνονται όλο και πιο σπάνια. Δηλαδή με τη φυσική επιλογή αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης των γονιδίων που είναι ευνοϊκά για την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ατόμων. Προϋπόθεση όμως για την ολοκλήρωση της εξελικτικής διαδικασίας είναι να απομονωθούν γενετικά οι πληθυσμοί του ίδιου είδους, ώστε να ακολουθήσουν διαφορετική εξελικτική πορεία που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου είδους. Από τους σημαντικότερους μηχανισμούς απομόνωσης είναι η γεωγραφική απομόνωση.
Επίσης, είναι η χρονική απομόνωση και η ηθολογική απομόνωση. Με τη γεωγραφική απομόνωση, τα άτομα σταματούν να βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή στο ίδιο μικροπεριβάλλον. Με τη χρονική απομόνωση, η αναπαραγωγή δύο πληθυσμών του ίδιου είδους σταματά να γίνεται την ίδια εποχή. Και με την ηθολογική απομόνωση, τα δύο φύλλα δύο διαφορετικών πληθυσμών δεν προσελκύονται για διάφορους λόγους. Στη γεωγραφική απομόνωση, ένας πληθυσμός χωρίζεται σε ομάδες λόγω κάποιου γεωγραφικού φραγμού. Για παράδειγμα, με τη δημιουργία νησιών, με το σχηματισμό λιμνών, με την εμφάνιση βουνών, με αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Οι ομάδες αναπτύσσονται ξεχωριστά και δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των μελών τους και επομένως η ανταλλαγή γονιδίων. Τα άτομα συνεχίζουν να εμφανίζουν αλλαγές στο γενετικό υλικό τους και να υφίστανται διαφορετικά τη δράση της φυσικής επιλογής. Αυτό σταδιακά οδηγεί σε διαφοροποιήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ειδών. Οι μπονόμπο και οι χιμπατζίδες έχουν κοινό το 99,6% των γονιδίων τους, δηλαδή αυτά τα δύο είδη αφρικανικών πυθίκων είναι πολύ στενοί συγγενείς, παρόλο που διαχωρίστηκαν μεταξύ τους και ακολούθησαν διαφορετικές εξελικτικές πορείες πριν από περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια. Οι μπονόμπου και οι χιμπατζίδες ζουν πολύ κοντά στην Κεντρική Αφρική, αλλά οι πληθυσμοί τους χωρίζονται από τον μεγάλο ποταμό Κονγκό, η δημιουργία του οποίου πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια πιστεύεται ότι οδήγησε στην εξελικτική απόκληση των δύο ειδών σε μια εποχή όταν ήδη οι όρθιοι πρόγονοι του ανθρώπου, οι Homo erectus, είχαν αρχίσει να τριγυρνούν στην Αφρικανική Σαβάνα. Σήμερα οι μπονόμπο υπάρχουν μόνο στη Δημοκρατία του Κονγκό, νότια του ομώνυμου ποταμού, και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν οποιαδήποτε γενετική επιμειξία με τους χιμπατζίδες μετά το διαχωρισμό τους. Από πλευρά συμπεριφοράς, τα δύο είδη διαφέρουν σημαντικά, καθώς οι πιο επιθετικοί χιμπατζίδες, που στην εικόνα είναι οι από πάνω, καταφεύγουν συχνά στη βία για να επιλύσουν τις διαφορές τους, ενώ οι πιο γαλήνιοι μπονόμπου χρησιμοποιούν συστηματικά το σεξ, ακόμα και το ομοφιλοφιλικό, για να εναρμονίσουν τις διαμάχες στην κοινότητά τους. Οι παιχνιδιάριδες αρσενικοί μπονόμπου συχνά αφήνουν την πρωτοκαθεδρία στα θηλυκά, αντίθετα με τους αρσενικούς χιμπατζίδες. Δεν είναι γενικά ανταγωνιστικοί μεταξύ τους και κάνουν σεξ για πλάκα και όχι μόνο για αναπαραγωγή. Όσο για τους ανθρώπους, αφού συγγενεύουν στενά και με τα δύο είδη πυθίκων, δεν έχουν πρόβλημα να καταφεύγουν εναλλακτικά πότε στον πόλεμο και πότε στον έρωτα. Άλλο παράδειγμα γεωγραφικής απομόνωσης είναι οι μελισσοφάγοι στα νησιά Χαβάη. Στο αρχιπέλαγος αυτό, η φυσική επιλογή οδήγησε σε προσαρμογή των πτηνών σε διαφορετικά είδη τροφής. Τα πτηνά αρχικά ανήκαν σε ένα συγκεκριμένο είδος που μετανάστευσε προς τα διάφορα νησιά του αρχιπελάγους. Ένα παράδειγμα οικοτοπικής απομόνωσης, όπου δύο είδη φιδιών του γένους θαμνόφης, το ένα ζει σε υδάτινο περιβάλλον και το άλλο σε χερσαίο. Παράδειγμα χρονικής απομόνωσης είναι ότι ο βάτραχος μπούφο αμερικάνους αναπαράγεται νωρίς το καλοκαίρι, ενώ ο μπούφος φουλέρι αναπαράγεται αργά το καλοκαίρι. Άλλο παράδειγμα ηθολογικής απομόνωσης είναι τα δύο πτηνά του γένους Στουρνέλα που δεν μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους γιατί δεν έχουν το ίδιο τραγούδι. Το αρσενικό θαλασσοπούλι, Σούλα Νεμπούξη, εκτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο χορευτικών κινήσεων για να γίνει αποδεκτό από το θηλυκό. Συγγενικά είδη κάνουν ελαφρώς διαφορετικές κινήσεις. Κάτι που είναι αρκετό για να τα απομονώσει αναπαραγωγικά. Άλλο παράδειγμα γενετικής απομόνωσης σε φυτά είναι ότι η επικονίαση μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς επικονιαστές, για παράδειγμα τη μέλισσα ή το κολυμπρί. Όμως υπάρχουν και οργανισμοί που έχουν παραμείνει σχεδόν ίδιοι από τότε που πρώτα εμφανίστηκαν στον πλανήτη. Για παράδειγμα το ψάρι λατιμέρια
Ήταν γνωστό μόνο από απολιθώματα και ζούσε πριν από 360 εκατομμύρια χρόνια. Το 1938 όμως ανακαλύφθηκε και σαν ζωντανό είδος. Ονομάζεται κοιλάκανθος. Άλλο παράδειγμα είναι ο ναυτίλος, που ζει εδώ και 500 εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη μας. Θα ήθελα να μου βρείτε μερικά είδη που έχουν αλλάξει ελάχιστα από τότε που διαμορφώθηκαν, ποια είναι δηλαδή τα αρχαιότερα ζώα και φυτά στον πλανήτη μας, να μου βρείτε επίσης κάποια είδη που έχουν εξαφανιστεί και αναφέροντας ότι ζούμε την έκτη μαζική εξαφάνιση ειδών, να μου βρείτε κάποιους παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η εξαφάνιση. Η διαδικασία της εξέλιξης των ειδών αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια, άλλα τυχαία και άλλα μη τυχαία, αναγκαία. Μπορείτε να τα διακρίνετε μεταξύ τους.